υποψήφιο δήμαρχο της Αθήνας και βλέπουμε ότι έχετε συνυπογράψει ένα άρθρο με τον κύριο Δούκα, το οποίο έχει δημοσιευθεί στην Καθημερινή και φέρει, Γιώργο, τον τίτλο «Ενεργειακός μετασχηματισμός, άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά». Με τους στίχους του Ελίτη. Για να σας ακούσουμε. Κάναμε τον ντεμπούτο μας πριν από 1,5 χρόνο με τον κύριο Δούκο στην βιβλιογραφία. Στην βιβλιογραφία θα κάνετε κι αλλού ντεμπούτο. Έχουμε πολλές κοινές εμφανίσεις. Με τον κύριο Δούκα μας συνδέει, εκτός από φιλία, μας συνδέει και η ακαδημαϊκή ιδιότητα. Ως καθηγητής στο Πολυτεχνείο αυτός, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς εγώ, ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια με το περιβάλλον και την ενέργεια. Και όχι μόνο ασχολούμαστε, συγκλίνουν και οι απόψεις μας σε πολλά πράγματα και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο για γόνιμη συζήτηση επιστημονική, ακαδημαϊκή αλλά και πολιτική. Και έτσι δεν είναι. Και κάπως έτσι διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας με τον κύριο Δούκα. Είναι και πολιτική, το κρατάμε αυτό. Είναι αγενέστατο αυτό που θα κάνω, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η κρίση στο Ισραήλ, την οποία όλος ο κόσμος παρακολουθεί, πριν από λίγο είχαμε alert στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τώρα έχουμε πυροβολισμούς στα αεροσόλυμα. Προχωράμε στο ρεπορτάζ. Να πάμε στη Χριστίνα τη Βασιλάκη να μας πει έτσι, τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από τα διεθνή δίκτυα. Έλα, Χριστίνα. Ναι, το Αλ-Τζαζίρα μετέδωσε πριν από λίγα λεπτά ότι δύο Παλαιστίνοι τραυματίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε πυροβολισμούς κοντά σε Ισραηλινό αστυνομικό τμήμα στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Ισραηλινή αστυνομία λέει ότι πυροβόλησε εναντίον μιας ομάδας Παλαιστινίων, όταν ένας άνδρας από αυτούς πυροβόλησε εναντίον του αστυνομικού τμήματος. Και δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα μεταξύ της αστυνομίας από το Ισραήλ. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Κοίτα, εδώ να πούμε και είναι αυτό που λένε η επέκταση. Έτσι. Φεύγεις από το μέτωπο του πολέμου και ξεκινάει να υπάρχει σύγκρουση παντού. Δηλαδή, έχουμε φύγει από τη Γάζα και βρισκόμαστε στα Ιεροσόλυμα. Και οι Ισραηλινοί πυροβολούν τους Παλαιστινίους στον δρόμο τώρα. Μα εδώ πέρα μιλάμε και για επιθέσεις στα σύνορα άλλων χωρών. Έτσι, έρχονται συνεχώς τέτοιες επιθέσεις. Δεν ξέρω αν είχατε ποτέ την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί στους τόπους. Ο κύριος Κουδαλάκης. Τα πράγματα εκεί είναι πολύ πυκνά, όπως συνηθίζω να λέω, όχι μόνο ιστορικά, χωροταξικά και πολιτιστικά. Εκεί τα πράγματα δηλαδή είναι αυτό που λέμε από γειτονιά σε γειτονιά. Έτσι. Δηλαδή, ειδικά στη λωρίδα της Γάζας που είναι όλα τόσο compact εκεί πέρα, νομίζω ότι ο κίνδυνος ευρύτερης ανάφλεξης δεν είναι μόνο ορατός, είναι πλέον πρώτον πυλών. Υπάρχει το πρώτο πυλών. Τώρα, η σκέψη μας φυσικά, πέρα από την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα, τις εκλογές και όλα τα δευτερεύοντα αυτά κατά τη γνώμη μου, η σκέψη μας είναι στις εκατόμβες αίματος των χιλιάδων αθώων ψυχών που χάνουν τις ζωές τους λεπτό με λεπτό. Έτσι. Κύριε Φαραντούρη, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Και στις συνέπειες που έχει αυτός ο πόλεμος και στην ευρύτερη περιοχή και στην χώρα είναι μας. Και στο αντικείμενό του. Μάκρο, εννοείται, είναι και στο αντικείμενό του. Αλλά επειδή υπάρχει και η δημοσιογραφική διαστροφή και το ξέρετε. Προχωράμε. Μιλήσατε για τα ντεμπούτα σας με τον κύριο Δούκα και αναφερθήκατε στο τέλος σε κάτι σε πολιτική. Είπα το εξής. Είναι ότι έχετε τη σημεία στα οποία ταυτίζεστε. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία, αλλά όχι έσχατα. Ναι. Δηλαδή την ολόθυμη στήριξη του προοδευτικού κόσμου στον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Έτσι απλά, κάθετα και κρυστάλλινα. Ο Χάρης Δούκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμήσει την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, ασχολείται με τα θέματα της πόλεως πολύ καιρό τώρα, και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος και ως ενεργός πολίτης. Τον άκουσα χθες στο debate με τον νυν δήμαρχο Αθηναίων. Ήταν καταιγιστικός. Νομίζω όλοι βγάλαν τα συμπεράσματά τους. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω εγώ. Και νομίζω ότι αξίζει στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Αξίζει λοιπόν στην Αθήνα κάτι καλύτερο από αυτό που έχει τώρα. Από το χθεσινό debate πρέπει να σας πω ότι σχολιάστηκε και από την... Να το πω και για τους τηλεθεατές, πιθανόν δεν το είδαν. Το Αττικά έκανε μια επιλογή που δείχνει το σεβασμό που έχει στη δημοκρατία. Μετέδωσε το debate ολόκληρο. Και μετά ο Γιώργος Μελιγκόνης, με την Μάγκη Δούση και τον Νίκο Λευτερόλου και τους καλεσμένους τους, κάναν την ανάλυση του debate. Δεν υπήρξε ούτε ένας που να μην σχολιάσει την άρνηση, τέλος πάντων τη μη σαφή απάντηση του κυρίου Δούκα στην ερώτηση αν αυτός θα στήριζε τον κύριο Ζαχαριάδη.
Ερώτηση που επαναλάβαμε και εμείς με τη Βούλα πριν από λίγο και πρέπει να πω ότι σαφή απάντηση πάλι δεν πήραμε. Εντάξει, okay, δεν το θεωρώ μείζον. Πιθανόν να το στήριζε. Okay. Πάντως οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, χαιρετήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και έθεσαν τις βάσεις για μια. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα ανταπόδοσης, δηλαδή. Κατά πέσα πιθανότητα θα τον στήριζε, αυτή είναι η ερμηνεία μου, αλλά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι αυτό που βγήκε από την όλη ιστορία. Και εδώ φαίνεται και η συνέπεια του ανδρός Ζαχαριάδη, διότι ο Κώστας Ζαχαριάδης πολύ πριν την αναμέτρηση της προηγούμενης Κυριακής είχε δηλώσει ότι οποιοδήποτε εκ των δύο Δούκας ή Ζαχαριάδης περάσει στο δεύτερο γύρο, εμείς τουλάχιστον θα στηρίξουμε. Και ήταν μια πολύ σαφής και κρυστάλλινη θέση. Και γι' αυτό τον τιμά αυτή η δήλωση. Και την έκανε όταν οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν δεύτερο, όχι τρίτο. Άρα λοιπόν, ξέρετε, τα πράγματα μιλάνε και από μόνα τους καμιά φορά. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε πιο πολύπλοκα. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι και ο κύριος Δούκας θα στήριζε τον κύριο Ζαχαριάδη αν περνούσε στο δεύτερο γύρο. Επειδή είστε ευφύς και σε πολύ σύντομο πολιτικό χρόνο, συσσωρεύσατε και πολιτική εμπειρία. Και μιλάω και για την υποψηφιότητα κτλ. Εδώ είμαστε σε μία φάση μετάβασης του πολιτικού σκηνικού, κάπου που δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει ακόμα. Στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφές ότι τα πράγματα σε καμία περίπτωση δεν λες καλά. Μισό λεπτάκι. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Είμαι εδώ όση ώρα θέλετε και απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί σας στο φιλόξενο στούντιο. Αυτά τα λέτε σε όλους, κύριε Φαραντούρη. Όχι, κυρία Κεχαγιά. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει de profundis συζητήσεις. Το ξέρω, κύριε, εκβαθέων συζητήσεις. Άρα λοιπόν, πράγματι απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί σας. Πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγήσω αυτό που έλεγα πριν, χαριτολογώντας ότι συνάντησα τον κύριο Δούκα και τα είπαμε στο φουαγέ, ότι με τον κύριο Δούκα συνομιλούμε ακαδημαϊκά, επιστημονικά αλλά και πολιτικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και για να μην παρεξηγηθεί ο λόγος μου, ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και οι δύο, ασχολούμαστε για παράδειγμα με τα θέματα της κλιματικής κρίσης, της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος. Έχει κοινό αντικείμενο. Έχουμε κοινό αντικείμενο, αλλά το σημαντικό, το συντηματικό δεν είναι ότι έχουμε κοινό αντικείμενο μόνο, είναι ότι έχουμε και κοινά σημεία επαφής στην αντίληψή μας για το πού πρέπει να πάει η χώρα στα ζητήματα της ενέργειας, της ενεργειακής δημοκρατίας, της κλιματικής κρίσης και της βιωσιμότητας. Και αυτό αντανακλάται και στην αρθρογραφία μας. Επειδή αναφερθήκατε λοιπόν, κυρία Κεχαγιά, είχατε την καλοσύνη να αναφερθείτε σε ένα κοινό άρθρο που έχουμε υπογράψει μαζί εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, έχουμε μαζί και μιλήσει και σε συνέδρια, σε διαλέξεις. Δεν είναι παράξενο. Το παράξενο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα θα ήταν δύο πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που θεραπεύουν το ίδιο αντικείμενο και, εν πάση περιπτώσει, και κινούνται και σε όμορους πολιτικούς χώρους να μην συζητάνε. Αλίμονο. Άρα λοιπόν, πράγματι με τον κύριο Δούκα μας συνδέουν πολλά και θα μας συνδέσουν, ελπίζω, και στο μέλλον ακόμη περισσότερα. Εύχομαι δε ολόψυχα. Τι περισσότερα είναι αυτά? Καταρχάς, εύχομαι να τον δούμε δήμαρχο Αθηναίων. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει την πόλη μας. Τόσο απλά. Ποια είναι τα περισσότερα που μπορούν να σας συνδέσουν? Οι προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Δηλαδή η κλιματική κρίση, τα ζητήματα της βιωσιμότητας, τα ζητήματα της ενεργειακής επάρκειας, τα ζητήματα της ακρίβειας που σας άκουσα να συζητάτε με την κυρία Κάτζου, που επίσης εκτιμώ πολύ. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας. Ξέρετε, η ενέργεια είναι σαν το νερό, ανελαστικό αγαθό. Ζεις χωρίς ενέργεια? Δεν ζεις χωρίς ενέργεια. Άρα λοιπόν, τα απόνερα κάθε μικρής ή μεγάλης κρίσης που εκτονώνονται σε μια ενεργειακή κρίση, τα ζούμε στο πετσί μας κάθε μέρα. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Εσείς με τον κύριο Δούκα έχετε, λέτε, μια σειρά από κοινά ενδιαφέροντα και μια συναντήληψη. Και η ερώτηση είναι αν. Τουλάχιστον στα θέματα του ενδιαφέροντός μας και του αντικείμενου που θεραπεύουμε. Μιλήσατε και για τον ίδιο μόνο. Πολύ θερμά και μπράβο σας, γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα όταν κάποιος λέει καλές κουβέντες και τις εννοεί. Ρωτάμε όμως, και νομίζω ότι αυτό είναι πολιτικό αμιγώς, αν αυτή η συνάντηληψη θα μπορούσε να μεταφερθεί και σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί υπάρχει κάτι που δεν είναι πολιτικό, κύριε Κουδαλάκη? Τα πάντα είναι πολιτικά. Άρα, συμφωνούμε. Εγώ ρωτώ αν θα μπορούσε να έχει. Εννοεί να φύγει από την αρθρογραφία ή μία. Εννοείται. Καταλάβει, Βούλα, μας δουλεύει. Όχι, καθόλου. Κεντάει πάνω στο άρθρο, το καινούριο. Καταλαβαίνω τι εννοείται. Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση. Εννοείται οσμώσεις πολιτικές μεταξύ κομμάτων κτλ. Ακριβώς. Γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και την έχετε ακούσει, κύριε Κουδαλάκη.
Ωραία. Ναι. Αναφέρεστε προφανώς στα κόμματα της μίζωνος και ίσωνος αντιπολίτευσης. Ακριβώς. Στα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Τέστην ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα της ίσωνος αντιπολίτευσης το ΠΑΣΟΚ. Είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι δεν είναι κακό να αναδεικνύουμε τα πράγματα που μας ενώνουν περισσότερο από αυτά που μας χωρίζουν. Όταν αναζητούμε λύσεις για τον τόπο. Είναι θέσφατο αυτό. Για μένα. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν στην ευρύτερη οικογένεια, τη δημοκρατική, προοδευτική οικογένεια, τέτοια κοινά σημεία επαφής. Προσοχή για να μην παρεξηγηθώ. Έχουν διακριτές διαφορές τα δύο κόμματα και στην οργάνωσή τους και στις διαδρομές τους και στο περιεχόμενο των πολιτικών τους, σε πολλά σημεία. Σε άλλα σημεία όμως έχουν και πολλές προσεγγίσεις και πολλά κοινά σημεία επαφής. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό να τα αναδεικνύουμε. Εάν για παράδειγμα εντός κοινοβουλίου ή εκτός κοινοβουλίου στο δημόσιο διάλογο αυτή η συναντήληψη μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της καθημερινότητας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του κράτους νόμου. Επιτρέψαμε να λειτουργήσω. Υπάρχει η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των κομμάτων. Ακριβώς αυτό. Πήγα να πω ότι θα ακουστεί προβοκατόρικο, αλλά το προλαβεί. Βούλα και αυτό ακριβώς είναι. Ναι. Τα δύο κόμματα λειτουργούν ανταγωνιστικά. Εννοείται. Απολύτως κιόλας. Μισό λεπτάκι. Καμία αντίρρηση. Και το ένα ισχύει και το άλλο ισχύει. Ναι. Φυσικά και τα κόμματα διαγωνίζονται να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να διευρύνουν την απήχησή τους και άρα και την εμπιστοσύνη στην κάλπη. Ναι. Δεδομένο είναι αυτό. Από την άλλη όμως, ταυτόχρονα επαγγέλλονται κάτι καλύτερο για τον πολίτη. Έχουν μια πρόταση. Όταν υπάρχουν κοινά σημεία επαφής, πρέπει να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Αυτή είναι όχι, η δεν είμαστε αυτοί στις... Όχι, δεν ρητορική. Δεν είμαστε αυτοί στις... Σε ό,τι αφορά, εμένα, αντιλαμβάνομαι λοιπόν... Καταλαβαίνουμε ότι είναι και προσωπική σας γνώμη και άποψη αυτή. Απολύτως προσωπικά μιλάω, προφανώς μιλάω προσωπικά. Έχω επίγνωση το ότι είμαι ένα στέλεχος ενός κόμματος. Του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όταν εκφράζω τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και επικαλούμε... τις αποφάσεις των οργάνων του καταστατικού και των θέσεων, το ξεκαθαρίζω. Τώρα έχουμε μια συζήτηση, λίγο πιο άμετη, χαλαρή και επιπροσωπική. Είναι λίγο πιο out of the box. Ενδεχομένως. Ναι. Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις καλύτερα από τα κλισέ. Πάντως πρέπει να σας πω ότι επειδή χτες τα σχολιάζαμε και η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε κουραστεί με τα κλισέ, όμως. Όταν για παράδειγμα βγαίνει ο πρόεδρος του κόμματος να εκλεγεί κιόλας. Ναι. Που έχει βρεθεί στο επίκεντρο μια συζήτηση που σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά θα έλεγε κανένας ότι αποδομείται από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Βγαίνει χτες ο κύριος Βούτσης και λέει ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις. Διαβάζουμε, εγώ δεν τα ξέρω, η Βούλα τα ήξερε ευτυχώς καλύτερα. Τώρα με πάτε σε άλλα. Όχι, δεν σας πάω σε άλλα. Σας γυρνάω στο ίδιο θέμα και σας λέω. Δεν είναι το ίδιο. Καλά, αν το επιτρέπετε. Το άρθρο 39 του καταστατικού, πάντως εγώ χτες δεν το ήξερα που έλεγε ότι. Βάλω να μελετήσεις το βράδυ. Ναι, παιδί μου, θα το μάθω. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Έχω διαβάσει το μανιφέστο, έχω διαβάσει το κόκκινο βιβλίο του ΜΑΟ, έχω διαβάσει το κεφάλαιο του Μάξ και σχεδόν τα μισά μετά του Λένιν. Το άρθρο 39 δεν το ήξερα. Παρότι νομικός. Έχει και το άρθρο 20. Παρότι νομικός και δικηγόρος και νομομαθής. Παρότι νομικός. Σας υπενθυμίζω μια ωραία ρίση από την Παλαιά Διαθήκη, ότι από την Καινή Διαθήκη, δεν είναι την Παλαιά Διαθήκη, ότι το γράμμα κτίνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Το γράμμα κτίνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Το ίδιο λέμε και στο δίκαιο. Πολλές φορές η προσκόλληση στο γράμμα του νόμου μας στερεί από μια σωστή, ορθή, προσήκουσα ερμηνεία σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέμε. Μοντεσκέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι αφορούν τα εσωτερικά, την οικογένεια. Εγώ σας μιλάω για κάτι άλλο και με ρωτήσετε για την εξωστρέφεια. Για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να κοιτάξουμε το μέλλον και να δούμε εάν υπάρχουν σημεία επαφής και συνεργασίας. Να τα θέσουμε επιτάπητος. Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ διάλυση των κομμάτων και δημιουργία καινούριων. Έτσι, γιατί πολλοί θα μας δούνε τώρα στους δέκτες τους και θα πούνε αυτοί απεργάζονται άλλα. Όμως υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν εργασιακά θέματα. Δεν πρέπει να εκφράσουμε μια στιβαρή αντιπολίτευση απέναντι στη λέλαπα των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να εκφράσουμε μια στιβαρή φωνή
σε σχέση με την προάσπιση του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για το πώς θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια που συνηθίσαμε δύο χρόνια τώρα με ελεημοσύνες και ψίχουλα του τύπου ΠΑΣ και τα ΠΑΣ ξοδεύονται και δεν έχει ληφθεί μια σοβαρή ρυθμιστική παρέμβαση στην αγορά. Και δεν πρέπει να συμφωνήσουμε εάν προερχόμαστε από χώρους που τέλος πάντων μπορούν να συμφωνήσουν σε πέντε πράγματα για το πώς θα προτείνουμε κάτι καλύτερο. Καμία από τη συνταγή αφήνιση κονσέρβα που έχουμε δύο χρόνια τώρα. Αυτό με επιδόματα ψίχουλα ελεημοσύνης. Αυτό όμως δεν πρέπει να υπάρχει, κύριε Φαραντούρη, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και να σας ρωτήσουμε λίγο και για τα ενεργειακά. Υπάρχει και η θεωρία η λειτουργική, η νεολειτουργική που λέει ότι πολλά ξεκινάνε και από κάτω και φτάνουν προς τα πάνω. Εγώ δεν έχω ακουστικό, με συγχωρείτε, θα πρέπει να πάμε τώρα στον Ιάσονα. Να πάμε να μας πει τι ακριβώς είπε ο Πρόεδρος, να κάνει και ένα σχόλιο ο κύριος Φαραντούρης για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Ωραία. Και δεν μας είπε για τα ενεργειακά τελικά. Λοιπόν, για αυτό πάμε. Είναι μια καλή αφορμή για να ξανάρθει. Γεια σας. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του Στέφανου Κασελάκη. Για την ακρίβεια, η συζήτηση που είχε μετά την ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τους πολίτες εδώ. Και να σας πω ότι βγήκαν αρκετές ειδήσεις από τη σημερινή παρουσία του Στέφανου Κασελάκη στο Κερατσίνι, τόσο για τα ζητήματα της οικονομίας, όσο και για τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τα εθνικά θέματα. Ξεκινάω με τα εθνικά θέματα, καθώς ο Στέφανος Κασελάκης ανέφερε ότι ζητούμενο είναι η άμυνα του τόπου και είπε ότι η χώρα δεν πρέπει να μπλέξει σε περιπέτειες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ χαρακτήρισε εθνικά επικίνδυνη την πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με το ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών. Αναφορικά με την λειτουργία της δικαιοσύνης, επανέλαβε ότι είναι ο μεγάλος ασθενής της χώρας και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, το τόνισε μάλιστα το αυτοδύναμη, θα στηρίξει τους έντιμους δικαστές και θα ενισχύσει τις δομές και τον υλικοτεχνικό του εξοπλισμό. Τώρα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρότασή του για την στήριξη της νέας γενιάς και μάλιστα είπε ότι αυτή η πρόταση βασίζεται στο εξής τρίπτυχο: στέγη αποκέντρωση και μικροπιστώσεις, ενώ ανέφερε ότι ως προς την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος που αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα για τη νέα γενιά, ως όμως και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, είπε ότι δεν χωρούν κεντρώες πολιτικές, αλλά χρειάζονται μεγάλες ιδέες. Αναφορικά με το ζήτημα της πολιτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για το κοινωνικό κράτος, είπε ότι χρειαζόμαστε ένα κοινωνικό κράτος, ένα κράτος πρόνοιας, όπως αυτό που είχε αρχίσει να χτίζει ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο δείκτης προστασίας που έχτισε ο Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει, είπε, να κρατήσουμε αυτές τις παρακαταθήκες του προοδευτικού κόσμου και δεν θα επιτρέψουμε η αλήθεια μας να βαφτιστεί λάθος, ανέφερε. Χαρακτηριστικά τώρα έκανε η αναφορά και στα εσωκομματικά θέματα, να σας πω. Είπε ότι το να βγάλεις αριστερό μέτρο είναι δεξιά πρακτική, ενώ ξεκαθάρισε ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι ένα συνέδριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, αλλά θα είναι ένα συνέδριο με τα μάτια στραμμένα στην κοινωνία, ενώ προανήγγειλε ότι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ οι πέντε τουλάχιστον θέσεις θα προέρχονται από τη νέα γενιά. Αυτό είπε χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια που είχε στον διάλογο που είχε με πολίτες, προέταξε την κατάργηση παράλληλα της βουλευτικής ασυλίας, ενώ στυλίτευσε και το ακαταδίωκτο των τραπεζών. Τόνισε ότι η εκλογή του ίδιου σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας θέλει αριστερά να κυβερνήσει και χρειάζονται έμπρακτες λύσεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά και μάλιστα μίλησε για την ανάγκη μιας σύγχρονης προοδευτικής αριστεράς που θα προτάσει σύγχρονες προοδευτικές λύσεις. Και υπήρξε, να σας πω, ήταν ενδιαφέρουσα σημερινή παρουσία του Στέφανου Κασελάκη εδώ στο Κερατσίνι, καθώς ήταν διαφορετικός ο τρόπος που συζήτησε με τους πολίτες. Υπήρξε διάλογος, υπήρξαν ερωτήσεις, υπήρξαν τοποθετήσεις. Οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για εμάς τους δημοσιογράφους σε σχέση, αυτά με, σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε, Ιάσονα, πολύ, για το πλήρες ρεπορτάζ. Ένα σχόλιο για να κλείσουμε, κύριε Φαραντούρη. Πολύ σύντομα. Θα πω κάτι το οποίο δεν θέλω να παρεξηγηθεί, αλλά το πιστεύω βαθύτατα, επειδή και το ρεπορτάζ τρέχει σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η χώρα μας ενδεχομένως είναι η μόνη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, στις χώρες της Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής, που ιστορικά και διαχρονικά μπορεί να συνομιλεί τόσο με τον αραβικό κόσμο, προσέχω τις λέξεις μου, τόσο με τον αραβικό κόσμο, όσο και με το Ισραήλ και το κράτος του Ισραήλ. Μεγάλη παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Μεγάλη παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δούλεψαν διαχρονικά και επίγονοι. Εγώ δεν θέλω να το περιορίσω μόνο
πράγματι του Ανδρέα Παπανδρέου. Σφυριλατήθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο ή και περισσότερες πλευρές που φαίνεται να εμπλέκονται πλέον σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν εξειδικεύω την κουβέντα μου στη Χαμάς, έτσι. Μιλάω για τον αραβικό κόσμο. Είσαστε σαφείς. Και το Ισραήλ. Βλέπω από την άλλη μια Τουρκία η οποία φιλοδοξεί να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητή, άκομψα, με προφανή ιδιοτέλεια. Για μας είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το στάτους του ειρηνευτικού πυλώνα. Ακολουθώντας την Αμερική δεν μπορούμε. Μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι ειρήνη. Ειρήνη και δικαιοσύνη. Και επαναλαμβάνω, τα απόνερα, πέρα από τις εκατόμβες αίματος, που είναι το σημαντικό, τα απόνερα όλης αυτής της ιστορίας θα φτάσουν γρήγορα και σε εμάς. Κοινωνικά, οικονομικά, μεταναστευτικά, προσφυγικά, ροές κτλ. Άρα νομίζω ότι με προσεκτικούς δημοπλωματικούς ελιγμούς η χώρα μας θα έπρεπε να παίξει έναν ρόλο ειρηνοποιό στην περιοχή. Μάλιστα. Και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Αναφέρομαι στη ρωσοουκρανική κρίση. Και εκεί δεν τον παίξαμε αυτόν τον ρόλο που θα μπορούσαμε να τον παίξουμε. Δύο λόγια για την ενεργειακή. Υπάρχουν πάρα πολύ σύντομα. Θα δούμε αυξήσεις. Ήδη οι τιμές του φυσικού αερίου στα προθεσμιακά συμβόλαια, για να μην κουράσουμε τους τηλεθεατές σας, αλλά και στο πετρέλαιο, οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις. Το Ταμάρ, το μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ισραήλ, έχει κλείσει. Έγινε χθες έκρηξη στον αγωγό που συνδέει Φιλανδία, Εστονία, από εξωγενείς, όπως ανακοινώθηκε, παράγοντες, οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Υπάρχει κρίση στην Αυστραλία και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο που εξάγεται. Γενικώς οι τιμές της ενέργειας και του φυσικού αέριου, που είναι κρίσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή. Το φυσικό αέριο στο ενεργειακό μας μείγμα έχει κυρίαρχο ρόλο για την ηλεκτροπαραγωγή. Προϊονίζονται δυσκολίες. Δεν αντιμετωπίζονται με ΠΑΣ, αντιμετωπίζονται με παρέμβαση στην αγορά ρυθμιστική, δημοσιονομικές παρεμβάσεις όταν χρειαστεί και χρειάζεται μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και του καθεξής, και ελέγχους για ολιγοπόλια. Διότι στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται και σε συνθήκες ολιγοπωλιακές κάνουν πάρτι η κερδοσκοπία και οι στρεβλώσεις. Θα έρθετε να μας τα πείτε και όταν θα ξαναέρθετε.